Γαβρίλ Χαρίτο για να μας δώσει τις πληροφορίες. Μέχρι στιγμής λοιπόν, Γαβρίλ, έχουμε επιβεβαίωση από Κατάρ και Χαμάς. Δεν είχαμε καμία ανακοίνωση από το Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, όπως είπατε, είχαμε την ανακοίνωση από το Κατάρ, είχαμε την ανακοίνωση από την Αίγυπτο, είχαμε την ανακοίνωση και από την Αμερική ότι τελικά θα έχουμε παράταση της εκεχηρίας για 2 ημέρες ακόμα, δηλαδή έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς την Παρασκευή ή αν ερμηνεύσουμε αλλιώς τη συμφωνία από τις 7:30 το πρωί της Πέμπτης. Από την Ισραηλινή κυβέρνηση ακόμα δεν έχουμε μία επίσημη ανακοίνωση και αυτό εκτιμάται ότι συμβαίνει επειδή ακόμα δεν έχουν απελευθερωθεί οι 11 εχμάλωτοι. Πριν από 3 λεπτά έγινε γνωστό από τον Ερυθρό Σταυρό ότι έχουν παραληφθεί οι 11 εχμάλωτοι, όλοι από το Kibbutz Nir Oz, 9 παιδιά και 2 μητέρες, ύστερα από ένα θρίλερ που είχε διαρκέσει όλη την ημέρα επειδή η Χαμάς είχε γνωστοποιήσει έναν κατάλογο με ονοματεπώνυμα που δεν περιείχαν καθόλου τις μητέρες αλλά μόνο τα παιδιά. Ύστερα λοιπόν από μαραθώνιες συνομιλίες σε παρασκηνιακό επίπεδο, εν τέλει οι 11 εχμάλωτοι είναι 9 παιδιά και οι 2 μητέρες. Και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που έγινε γνωστή από τον εκπρόσωπο του στρατού του Ισραηλινού σε δηλώσεις του στο Sky News των Εμμυράτων, ότι η οργάνωση Χαμάς φέρεται να έχει μεταφέρει ως λάφυρο, έτσι χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, σε άλλη ένοπλη ομάδα τους 2 μικρότερους Ισραηλινούς εχμαλώτους ηλικίας 4 ετών και 10 μηνών. Φέρονται να έχουν παραδοθεί σε ένοπλη ομάδα που δεν κατονόμεσε και που βρίσκεται στο Χαν Γιούνες, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ναι. Αυτά είναι τα καινούρια που έχουμε. Θέλω μια διευκρίνηση, Γαβρίλη, σε παρακαλώ. Επειδή κανονικά η εκεχηρία λήγει για κάποιους απόψε τα μεσάνυχτα, για άλλους αύριο στις 7:30 το πρωί. Έλεγες προηγουμένως για Τετάρτη με Παρασκευή. Άρα αύριο ναι. Τι, επιστρέφουμε στον πόλεμο? Ακούστε, αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι θα έχουμε παράταση 2 ημερών. Δηλαδή θα λήξει η εκεχηρία σύμφωνα με τα νέα στοιχεία τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ή την Πέμπτη το πρωί στις 7:30 ανάλογα με τον τρόπο που ωραία. Θα διαβάσουμε την συμφωνία. Για το τι θα γίνει απόψε, όλα φαίνονται ότι η εκεχηρία θα συνεχιστεί επειδή οι εχμάλωτοι είναι ήδη στα χέρια του Ερυθρού Σταυρού, αναμένεται να απελευθερωθούν εντός 1 ή 2 ώρων και τότε θα απελευθερωθούν και οι 33 Παλαιστίνοι φυλακισμένοι από τις φυλακές Όφερ του Ισραήλ. Οπότε η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Ισραηλινής κυβέρνησης όταν θα απελευθερωθούν οι 11 εχμάλωτοι απόψε και θα ισχύσει η εκεχηρία των 2 ημερών όπως έχει επιπλέον, ανακοινωθεί από Κατάρ, από Αίγυπτο και από Χαμάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ.